ζητούνται φορείς πράκτορες, ζητούνται μάγοι, ταχυτακτηλουργοί, μάγοι φόρων, μάγοι που να εξαφανίζουν φόρους, μάγοι που να βάζουν φόρο στα καπέλα και να βγάζουν λαγό. Ζητούνται μάγοι που να βγάζουν από το καπέλο καλύτερα σενάρια. Καλά. Ναι! Αυτό είναι! Δώσε λεφτά, ρε! Ουκ! Πες ένα σκύλε τα λεφτά! Δεν έχω μία, ρε, παιδιά! Να το σκατώσω, δεν γλιτώνει τελικά! Κράτα τα τρία μου σπιτάκια, βάλτα μες στον κουμπαρά. Πέτα την ψάρο βαρκά και λαπάρε φουσκωτά. Δεν θα πεθάνουμε, βαρκάρι! Ουσ! Τροπή! Και εγώ, τι θα πω στην εφορία! Ουκ! Αν λάβεις παροδομή έχοντος. Τι κολόκερος! Άμα το ξέρα θα είχα πάρει ομπρέλα. Έμα, ήθελες ταξιδέξεις στα Καρπάθια. Εδώ έλεγε η αγγελία. Καρπάθια. Οδός Καρπαθίων 24. Να. Καλησπέρα! Ήρθαμε για την αγγελία! Συγγνώμη, μπάρμπα. Είναι κανείς εδώ? Τι μπρουρε βλάχο, σε πύργο είμαστε. Σιγά τον πύργο, ούτε ένα φως δεν έχουν ανάψει. Τι τσιγκουνεύονται ρε, τι δεεί. Συγγνώμη. Συγγνώμη, μ' ακούτε? Λέω, ήρθε για την αγγελία. Συγγνώμη. Άμα είναι κουφός, θα θέλει τα μεγάλα δωμάτια. Σκεφτήκατε καλά πριν έρθετε στο κάστρο του κόμι Δράκουλα. Μπα. Αυτός είναι ο τελευταίος άνθρωπος που τόλμησε να έρθει στο κάστρο μου. Είναι μαρτύριο! Τι να πω, ωραίο μέρος στα Καρπάθια, αλλά μην περιμένετε να κάνουν και ουρές οι τουρίστες. Ο Τζόναθαν Χάρκερ είναι ο μεσίτης μου. Α, τότε καλά έκανατε και το καρφώσατε στον τοίχο. Ήταν οικόπεδο αυτό που σας βρήκε. Παντού γύρω γύρω λιακάτα, μόνο πάνω από τον πύργο σας λησομανάει καταιγίδα. Ναι, γιατί είμαι ο Κόμις Ντράκουλας. Τα μαύρα σύννεφα και οι κεραυνοί γύρω από τον πύργο μου θυμίζουν στον κόσμο ότι πρέπει να με φοβάται. Ότι στο άκουσμα του ονόματός μου ρίγοι πρέπει να τρέχουν πάνω κάτω στη σπονδυλική του στήλη. Μάλιστα, λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά με τα ρίγοι και τα σύννεφα. Τέλεια, τέλεια. Αλλά μήπως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο για την αγγελία? Τι να πούμε? Δεν κάνεις γι' αυτό που θέλω. Μα ζητάτε κάποιον που δεν φοβάται το θάνατο. Να, εδώ. Σας φέραμε το Μένι, ο οποίος βλέπει το χάρο με τα μάτια του και γελάει. Ναι, με τόση χιλόπιτωση που του χείριξες τα χτωπούτα. Όχι, χάρε, όχι. Περιμένω τον πρίγκιπά μου. Στα χτωπούτα. Ο πρίγκιπάς σου δεν θα έρθει. Τα φτιάξαμε τη χιονάτη. Το τσουλάκι. Έκανε πάλι αυτό το κόλπο ότι πεθαίνει. Ναι. Θες να εκδικηθείς τον πρίγκιπα μαζί μου? Θα σε βοηθήσω και με το σφουγγάρισμα. Με το σίδερο? Ναι, δεν το φοβόμαστε το θάνατο. Ίσα ίσα που τον επιθυμούμε κιόλας. Αυτό κανονίζεται. Ναι, μόνο που έχουμε ένα μικρό κανόνα. Πρώτα πληρώνετε, ύστερα σκοτώνετε. Αλλιώς δεν πιάνει, καταλάβατε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση και να με βασανίσετε λίγο αν θέλετε και ό,τι γουστάρετε. Είναι μαρτύριο. Αλλάζουμε θέση, πληρώνω. Μέλιπε, πρώτη δουλειά και μετά ευχαριστήσει. Ωραία, ωραία, ποια είναι η δουλειά, πείτε μου να την κάνουμε. Απλά πριν με σκοτώσετε, απαιτώ να με βασανίσετε λίγο. Θέλω να σκοτώσετε έναν βρικόλακα. Ναι, ευθανασία. Συγγνώμη, τελειώ, μπορούμε να το δούμε λίγο με το νομικό τμήμα? Ναι, ευχαριστώ. Θα περιμένετε μισό λεπτό. Δεν εννοώ εμένα, εννοείται! Εννοώ μια νέα γενιά εφήβων βρικολάκων που με τις γλυκανάλατες βλακίες τους ξεφτιλίζουν τελείως το θεσμό της βαμπυροσύνης. Είναι τόσο ηλίθιοι που αντί να χρησιμοποιήσουν τις υπερφυσικές δυνάμεις τους για να κάνουν ένα σωρό cool τρομακτικά πράγματα, αυτοί διαλέγουν να πηγαίνουν σχολείο. Τι μαλάκες. Δεν λέω, πολύ ωραία είμαστε, αλλά γιατί ντυθήκαμε μαθητές? Δεν λέω, είσαι πολύ βλάκας, γιατί είμαστε undercover. Εκτός από σένα που είσαι overcover, που μοιάζει σαν να βγεις από χρόνο κάψου. Τι λες, έτσι ντύνονται οι Αμερικάνοι μαθητές. Είμαι πολύ cool, σαν τον Johnny Depp στο 21 Jump Street. Ήταν και αυτός undercover. Α, μ' αρέσει εδώ. Υπάρχουν τόσα πολλά φρικιά που δεν τραβά την προσοχή. Oh my god! You're like the man that they
is left behind. Yeah. Where did you find this? I think my great grandfather had one of these back in 4PI. PI? Pre-internet. Μα γιατί με δουλεύουν, αφού είμαι ο ίδιος ο Johnny Depp. Γιατί το 21 Jump Street είναι ναϊντήλα του κερατά και τώρα έχουμε 2010. Έτσι, ντύσου και πειρατής ρε. Να δούμε αν θα ταιριάξει καλύτερα. Μαλάκα. Κομπλεξικέ. Johnny Depp του κόλου. Down on Jump Street. Γεια. Πού πηδάνε τις μαζουρέτες? Στα αποδυτήρια. Νομίζεις ότι πας, έχουμε δουλειά! Ναι, τις μαζουρέτες. Όχι. Έχουμε ένα βρικόλακα να σκοτώσουμε. Many boss, the vampire slayer. Ωραίο είναι αυτό. Προηγούμενη που είχα να θέσει αυτή τη δουλειά ήταν η Buffy, αλλά απέτυχε. Η Buffy. Αποτυχία η Buffy. Μα γιατί? Μόλις κάνουμε και αυτό, έχω να πάω να σφάξω κάτι βαμπύρια. Μας πνίξεις ρε μάμια. Πάω, πάω. Α, ήρθες κιόλας. Όχι, δεν έφυγα. Α, τώρα κατάλαβα γιατί τη λένε Buffy. Όχι ρε Μπίλια, όχι! Δεν θέλω να πάμε να κλάσουμε στο φασφουντάδικο να διάσει! Πάμε να κάνουμε σούζι με τα μηχανάκια μας τότε! Όχι! Καταρχάς, δεν χρειάζομαι μηχανάκι! Έχω φτερά! Ίσα μόρι σερβιέτα! Άντε ρε παλιοκάλτσα! Το κάλτσα ρε, δεν είναι βρύ! Τι έγινε, τι έχεις παλικήσει σαν το χάρο? Γελάσαμε. Μεν είπε, αισθάνομαι μοναξιά! Θέλω να βρω μια κοπέλα! Τι πλάκα κάνεις? Αυτό είναι εύκολο. Τι εύκολο ρε μεν είπε, δεν μου κάθεται καμία, με φοβούνται όλες. Ήρθαμε στο σωστό σχολείο φίλε. Είναι εδώ μια γκόμενα που γουστάρει τα τέρατα. Τι? Ναι ρε φίλε, παίζεται αυτή τη στιγμή με ένα βρικόλακα και ένα λυκάνθρωπο ταυτόχρονα. Να χωθείς και εσύ ρε βλάκα. Πώς σε λένε? Γεια, yeah, είμαι ο Μένιπος. Εγώ είμαι η Μπέλα και αυτή είναι φίλη μου η Κούνια. Της αρέσουν τα βαθιά έντονα βλέμματα χωρίς πολλά λόγια. Α, και για κάποιο περίεργο λόγο μυρίζει συνέχεια τις μασχάλες της. Μα δεν έχω βαθύ βλέμμα. Δεν έχω καθόλου βλέμμα. Τι λες ρε φίλε, δεν έχεις μάτια. Πιο βαθύ δεν γίνεται. Έχω βαθύ βλέμμα. Βέβαια. Έχω βαθύ βλέμμα. Εννοείται. Πώς να την πλησιάσω? Πάρε βιολογία, εκεί ψωνίζεται. Είμαι το πιο ικανό σαρκοδόρο του κόσμου. Τα πάντα πάνω μου σε τραβάνε σε μένα. Χριστέ μου, τι ψώνιο. Η φωνή μου. Αισθησιακή. Το πρόσωπό μου. Πανέμορφο. Ακόμα και η μυρωδιά μου. Απίστευτη, αλλά είσαι ένας εγωμανής μαλάκας. Και τότε το λιοντάρι ερωτεύτηκε το αρνί. Και τι κάνανε, η αρνί ή η αρνάρι? Γιατί κοιτάς συνέχεια το μικροσκόπιο? Προσπαθώ να βρω τον π. Χαμογελάς. Με φλερτάρεις? Όχι, απλά δεν έχω ξαναδεί τόσο μικρό π. Ίσως έχω ελπίδες. Πώς, αφού δεν έχεις ούτε... Ταραν! Βρήκα το βαμπύρι που πρέπει να σκοτώσουμε. Καρλάιλ Κάβλεν, γιατρός. Μα αυτός είναι ο μπαμπάς του Έντουαρτ Κάβλεν που την πέφτει στην Μπέλα. Είναι επίσης και ο αρχηγός της οικογένειας χορτοφάγων βρικολάκων της περιοχής. Οι βρικόλακες δεν είναι χορτοφάγοι. Αυτοί είναι. Αυτό το φόρο ξεφουγάζει πολύ ωραία φρούτα. Ναι. Αν σκοτώσουμε τον μπαμπά του Έντουαρτ, θα πηγαίνει και θα κλαίγεται στην Μπέλα ότι έχασε την μπαμπά του. Και μετά αυτή θα τον λυπηθεί και θα μου πάει την κόμενα. Κοίτα, Χάρη, για δουλειά ήρθαμε εδώ, όχι για γκομενή λύκια. Ναι, τότε γιατί γυροφέρνει συνέχεια τη Λούση, την αδερφή του βρικόλακα? Δικό μου θέμα, εντάξει. Γεια σου, Λούση. Έμαθα ότι διαβάζει το μέλλον. Το ξέρα ότι θα το πει αυτό. Για Άντρα Γιουβέντο, τι βλέπει? Φύγε. Άγιαξ Ρεάλ Μαδρίτης. Είπα φύγε. Όχι, όχι, όχι. Τον Κάβλεν δεν θα τον αγγίξουμε. Χάρη τέλειωνε. Θα σκοτώσουμε τον βρικόλακα να πληρωθεί ο Μέρυπος, θα σκοτώσουμε και αυτό να πάρουμε την καμένη τη σύνταξη επιτέλους. 360 ευρώ. Τι να τα κάνετε? Τι να την κάνω τη σύνταξη, άμα δεν έχω κάποια να τη μοιραστώ? Φίλε, 360 ευρώ λέμε. Άμα τη μοιραστεί κιόλα δεν θα μείνει τίποτα. Και αν τα φτιάξει με την Μπέλα, τι θα γίνει δηλαδή? Θα μοιραστεί τη σύνταξή του στα δύο και θα πάρει μισή ντομάτα για αυτόν και μισή ντομάτα για αυτήν. Ας έχω την Μπέλα ολάκερη και ας έχω και μισή ντομάτα, δεν με νοιάζει. Θα σου πάρει δύο ντομάτα και θα σου πάρει δύο ντομάτα και θα σου πάρει δύο ντομάτα. Ακούστε, παιδιά, ψυχραιμία.
Ερμή, μας δίνεις διορία μία εβδομάδα. Να πηδήξει ο Χάρος στο αναρρυκτικό, να μην του μείνει και του παιδιού αποθυμένο. Γι' αυτό του τις έβαλες ιδέες, για να καθυστερήσουμε. Με προσβάλλεις τώρα. Αν σε μία εβδομάδα δεν τα έχουμε καταφέρει, σκοτώνουμε τον Βρικόλακα και φεύγουμε από το Φόρξ. Και πάμε σε ένα άλλο χωριό. Το Σπούντσο, ας πούμε, ή το Νάιβς. Εντάξει. Μία εβδομάδα. Βάλτε κάτι, παιδιά, γιατί έχω καιρό να πάμε. Μία εβδομάδα! Και ό,τι προλάβεις. Αν μπορούσα να ονειρευτώ, θα ονειρευόμουν εσένα. Και δεν τρέπομαι γι' αυτό. Θα έπρεπε. Τι φλόρο. Ξερνάω. Με λένε Έντουαρτ. Σε λένε Σοφία. Δεν με λένε Σοφία. Κρατάω ένα πιάνο. Είσαι πολύ δυνατός. Συγχαρητήρια. Κρατάς μια καρδιά. Σου πιάνω το χέρι. Αλλού νόμιζα ότι το πήγαινες. Και νιώθω ευτυχία. Ναι, το βλέπω στα παντελόνι σου. Ρουφώ του κορμιού σου τα ωραία ζουμιά. Σ' αρέσει? Όχι. Για σένα το έγραψα. Με λένε Έντουαρτ. Σε λένε Σοφία. Τα ξανά πάμε, αυτά δεν το πιάσες με την πρώτη. Κρατάω τα αστέρια. Κρατάς την αυγή. Ναι, αλλάζουμε. Ο κόσμος κοιμάται. Όχι πια προφανώς. Παντού ησυχία. Εκτός από εδώ. Και εμείς περπατάμε μονάχοι στη γη. Ναι, γιατί τους έφαγες όλους. Παιδιά, βρήκα τρόπο να κερδίσω την Μπέλα. Αμπά, για πες. Πήγα και είδα το Twilight. Ξέρω όλα τα κουμπιά της. Και θα κάνω ό,τι έκανε ο Έντουαρτ για να τη ρίξει πριν το κάνει αυτός. Μαλακία ιδέα για πρώτο ραντεβού. Κοίτα, Μπέλα, αυτή η ζωή μπορεί να μην υπάρχει στον κόσμο σου, αλλά υπάρχει στο δικό μου. Αλήθεια? Τι μπορεί να κάνεις δηλαδή σε ένα δέντρο που δεν μπορείς να το κάνεις στη γη? Δεντρόσπιτο? Μπέλα? Μπέλα? Ο Χάρος, την έριξε την Μπέλα? Ναι, ναι, από το δέντρο. Την τύχη μου μέσα. Θα σας παρατήσω όλους και θα πω με τον λυκάνθρωπο που γυμνάζεται κιόλας. Έντουαρτ, μήπως θα παρακάναμε λίγο με τον γκλίτερ? Σταμάτα! Πας καλά, παιδάκι μου! Είμαι αρκετά δυνατός για να μείνω μακριά σου. Δυνατός? Γιατί στο χωριό μου το λένε κότα. Εδώ! Έντουαρτ, σου μιλάω και να στο κρεβάτι τώρα! Τώρα! Δεν τελείωσα! Έντουαρτ! Δεν πρέπει ποτέ να χάσω τον έλεγχο μαζί σου. Ποιον έλεγχο? Του σχολείου? Αυτό τον έκαψε! Είδατε κάτι βαθμό που πήρε? 8 στη χημεία. Μα τι του βάρει, 90 φορές την έχει κάνει την τρίτη λυκείου. Ακόμα δεν τα άμαθε. Μπέλα, όσο πιο κοντά είμαστε, τόσο πιο πολύ κινδυνεύεις. Γιατί δεν της λέει απλά ότι την έχει μικρή? Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι είμαι. Έντουαρτ, μην ανησυχείς, γιατί ουσιαστικά είσαι στα παπάρια μας. Αυτό που είμαι είναι πολύ κακό. Τι είπε η γολαμπίδα? Είμαι βρικόλακας! Έντουαρτ, είσαι ένας ηλίθιος 17χρονος έφηβος με διάφανο δέρμα που δημιουργεί δράματα για τον εαυτό του και φοβάται να πηδήξει. Είσαι σαν προφυλακτικό με τον άνθρωπο μέσα. Τα παιδιά σου θα είναι οι ζελατίνες για τα τάπερ μας. Έντουαρτ, θα έρθει σπίτι μου που μου λείπει ένα λαμπατέρ. Θύμισε μου, γιατί κάνουμε παρέα με τον Έντουαρτ? Τον απασχολούμε για να σώσει ο Χάρος την Μπέλα από το αυτοκίνητο που θα τη χτυπήσει. Άλλη μία, θύμισε μου, γιατί κάνουμε παρέα με τον Έντουαρτ? Τον απασχολούμε για να σώσει ο Χάρος την Μπέλα από το αυτοκίνητο που θα τη χτυπήσει. Πιο γρήγορα, θύμισε μου, γιατί κάνουμε παρέα με τον Έντουαρτ? Τον απασχολούμε για να σώσει ο Χάρος την Μπέλα από το αυτοκίνητο που θα τη χτυπήσει. Θύμισε μου, γιατί κάνουμε παρέα με τον Έντουαρτ? Τον απασχολούμε για να σώσει. Άσε με, σου λέω. Ανώμαλε. Όχι, Μπέλα, περίμενε. Σε λίγο θα έρθει το αυτοκίνητο. Να το δεστόπα, έρχεται. Ω, δεν σταμάτησε. Μα στην ταινία του Έντουαρτ του σταμάτησε το αυτοκίνητο. Εμένα γιατί δεν μου σταμάτησε? Γιατί κρετίνε, αυτός είναι βρικόλακας, έχει υπερφυσική δύναμη. Εσύ δεν έχεις. Δίκιο έχει. Α, ήρθαν και τα φωτορυθμικά. Έντουαρτ, ήρθες. Πότε ήρθες? Α, τώρα θυμήθηκα που σε ξέρω. Εσύ είσαι που σου χώναμε ένα δέντρο στον κόλο και γιορτάζαμε τα Χριστούγεννα. Άγγελέ μου. Για πες ξανά γιατί κάνουμε σχολικό συγκρότημα. Αυτός της παίζει πιάνο. Κάπως πρέπει και εγώ να απαντήσω. Μπέλα για σένα! Συγγνώμη,
Και εννοείται να βάλω μπλε μαγιό. Που πάει εμένα το μπλε. Κώστα μεγάλε. Yeah baby. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ? Ποιος, Edward? Με δόντια χωρίς πλάκα. Άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Ωραία, ναι, αλλά λίγο πιο γρήγορα, παιδιά. Ναι, μένει, παιδιά, πιο funky. Λίγο πιο funky, funky. Και για το glitter, μένει, παιδιά, για το glitter. Θα του πω, Χάρη. Με το δέρμα σου θα ράψουμε μια διαφανή σάκα. Μένει, παιδιά, το glitter. Άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Έλα, μ' ακούς, όλοι χώρο, παιδό, Edward. Έλα να σας πω, θα γίνουμε ρεζίλι. Έλα. Ταχυδρόμε. Άσε με. You've got me. Is everything alright? Όλα καλά. Πάρ' τα χέρια σου τα πλήκτρα. Δικά μου. Ναι, για το glitter δεν είπες όμως. Edward, κατέβα από το δέντρο, αγόρι μου. Θα πάθεις τίποτα πια. Μπαμπά, είναι κάποια παιδιά στο σχολείο που με κοροϊδεύουνε. Αυτός ο Γαρδέλης πάλι. Όχι, κάτι καινούργιοι. Να είσαι ανώτερος, Edward. Μα με λένε προφυλακτικό και ζελατίνα για τάπερ και όρθια τη σκόμπαλα. Αρκεί να μην ανακαλύψουν ότι είμαστε βρικόλακες. Όχι, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Το λέω σε όλο τον κόσμο και όλοι με έχουν για μαλάκα. Μη στενοχωριέσαι, αγόρι μου. Έλα σπίτι. Η μαμά σου φτιάξε μιλόπιτα. Α! Μιλόπιτα! Τι ωραία! Και θα τη φάω και θα τη γαμίσω. Και θα τη φάω και θα τη γαμίσω. Κομμάτι-κομμάτι. Πες το, τι είμαι? Είσαι... το πουτανάκι μου? Εκτός από αυτό. Τι είμαι? Είπα το πουτανάκι μου. Εκτός από αυτό. Χαρή, βαρέθηκα να παίζουμε ενίγματα. Με έχετε πρίξει και εσύ και ο Έντουαρντ. Είμαι πάντα κρύος, πάντα σκληρός και διατηρούμε ίδιος. Τι είμαι? Δεν ξέρω. Κατάψυξη. 9800-900-10.000. 10.010, 10.020, 10.030, 10.040, 10.050. Βγάζει λεφτά στην εκδρομή του σχολείου. Καλά, αυτή η Μπέλα έχει τρομερές ιδέες. Έλα, παιδιά! Ποιος θέλει να κουμπίσει τα αναψυκτικά του πάνω στον Έντουαρντ? Εδώ τα κρύα αναψυκτικά! Πάρε, κρύο. Κόσμε, πάρε! Στην πανιέρα, γιατί τον έδεσες? Πουλάει τον υδρότα μου για κολόνια! Εσύ δεν λύσαξες ότι η μυρωδιά σου τραβάει κόσμο? Ωραία, γιατί να μην βγάλουμε και κανένα φράγκο? Είπα κι εγώ μια μαλακία. Γεια σου, Μπρέντα! Πάλι κολόνια βρικολακά? Ο Ντίλαν μου τα φοράει με την Γκέλη πάλι. Το έχω δει αυτό το επεισόδιο. Πώς πουλάς και σε αυτή? Μα τι λες τώρα? Χάρμα, περνάω με τα Αμερικανάκια. Ερμή, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και τόσους αιώνες που σε βλέπω να είσαι τόσο χαρούμενος για τόση πολλή ώρα. Έχεις να βρεις 2 μέρες. Είναι αλήθεια. Περνάω υπέροχα. Να σου πω, χαίστηκα για τον βρικόλακα. Ποιος βιάζεται? Άλλα μπράβο. Και εγώ έλεγα να την κάνουμε μετά το χρόνο των αποφύτων. Έχω ραντεβού με την Ντόνα, την Ντέμπι, την Ντόροθι και την Ντολόρες ταυτόχρονα. Καλά. Ακόμα στο τι είσαι? Αυτό το σημετσάκισε, ρε φίλε. 23 Κάθριν είχε μόνο το σχολείο. Καλύτερα, γιατί άμα πέσει στο ή δεν ξεμπερδεύει εύκολα. Συγγνώμη. Εμένα, πότε θα με λύσει? Μόλις πείσει την αδερφή σου να μου πει πως θα έρθει το Άγιαξ Ιουβέντους. Ήρθε η ώρα να πάρω τα πράγματα στα χέρια μου. Κύριε κόμι μου, να σας εξηγήσω. Σας ανέθεσα μία δουλειά. Ναι, και να την κάνουμε. Απλά να ξεχαστήκαμε λιγάκι. Όλοι όσοι έρχονται εδώ ξεχνιούνται. Ακούστε, εμείς μόλις ο φίλος μας ο Χάρης πηδήξει την τερατολάγνα, θα κάνουμε τη δουλίτσα σας και θα φύγουμε από εδώ πέρα. Έτσι νομίζατε! Κανείς δεν φεύγει από το Φόρκς. Κανείς! Ένας τα κατάφερε κάποτε. Τον λέγανε Οδυσσέα. Α, ο Οδυσσέας, βέβαια. Καλά, έχει φτάσει μέχρι και Αμερική η κουφάλα. Μην το πει κανείς στον Κολόμβο, δεν θα το πάρει καθόλου καλά. Κόμι, πες κατευθείαν τι έχεις να πεις, μη μας τα μασάς. Δεν μασάω! Ρουφάω! Τότε θα ταιριάξεις πολύ εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στα Φόρξ που τους αρέσει να ρουφάνε. Για τους βρικόλακες λες? Όχι, για τις μαζορέτες. Α, θα σ' αρέσουν πολύ. Εκεί να δεις, βαθυλαρίγκι. Δεν το βλέπετε που είστε. Ούτε μια κανονική συζήτηση δεν μπορείτε να κάνετε. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κανονική συζήτηση όπου και να είμαστε. Θα μας πεις που είμαστε τελικά. Μας σταύρωσες. Σας αρέσουν τα φρούτα του Φόρκς? Ποια? Αυτά τα περίεργα μπανανόμηλα? Ναι, σούπερ είναι. Γιατί? Δεν είναι μπανανόμηλα, νόητε. Είναι λοτή. Γιατί είστε στην χώρα των λοτοφάγων. Η ταμπέλα έγραφε Φόρξ. Δεν θα μου χαλάσει εμένα το δραματικό μονόλογο. 700 χρόνια την κάνω αυτή τη δουλειά. Είστε στην χώρα των λοτοφάγων. Κι αν ο Χάρος φιλήσει την Μπέλα, θα μείνει για πάντα εδώ.
Αυτός είναι ένας παλιός φίλος. Σκοτώθηκε πριν μια εβδομάδα με μια μοτοσυκλέτα. Χαρέ! Δεν χρειαζόταν να κλέψεις το άλμπουμ του Σταμάτη Καρδέλη, μου αρέσεις anyway. Είπες το όνομά μου. Ξέρεις ποιος είμαι. Ναι. Και δεν φοβάσαι. Όχι. Ήσουν καιρός, δεν πρόσκοπος. Για λίγο. Θέλουνε λούσιμο. Συγγνώμη, ηλιοτοφάγη. Μια ηλίθια αρχαία φυλή που το μόνο που έκανε είναι ότι καλλιεργούσε φρούτα που σε κάνουν να ξεχνάς. Μπορεί να φαινόταν ασήμαντη τα παλιά χρόνια, αλλά μέσα στους αιώνες είχαν χρόνο να οργανωθούν σε μια πανίσχυρη παγκόσμια συνωμοσία. Και η έδρα τους είναι εδώ, στο Forks, όπου παρασύρουν τους εχθρούς τους για να τους κάνουν να ξεχάσουν τα πάντα. Είστε σε μια φυλακή με διάφανα σίδερα. Α, σαν το δέρμα του Έντουαρντ. Δεν καταλαβαίνω και τι έχουν να κερδίσουν οι λωτοφάγοι με όλο αυτό. Στόχος τους είναι να εξαπλώσουν τη λύθη σε όλον τον πλανήτη. Να φέρουν την ανθρωπότητα σε μια μόνιμη κατάσταση νιρβάνας, όπου κανείς δεν ασχολείται με τίποτα σημαντικό. Α, μαλακία. Χρησιμοποιούν το Hollywood και το εμπόριο ναρκωτικών για να φτιάξουν μια παγκόσμια βιομηχανία λύθης που θα κάνει τους ανθρώπους να ασχολούνται με ασήμαντα πράγματα, όπως το τι ρούχα φοράνε και πότε θα ερωτευτούν τον Hugh Jackman. Εμείς οι βρυγόλακες είμαστε οι φυσικοί εχθροί τους. Γιατί? Γιατί δεν τρώμε φρούτα. Α, λογικό. Κι έτσι δεν έχουν καμία ελπίδα να γίνουμε έρμεα της αιώνιας λύθης τους. Από την αρχή του σύμπαντος, δύο δυνάμεις αγωνίζονταν στον πλανήτη. Βρυκόλακες και την τελευταία δεκαετία δοκιμάζουν άλλο τρόπο. Με ταινίες και σειρές όπως το Twilight και το True Blood έχουν αρχίσει να ξεφτιλίζουν τόσο πολύ το είδος μας, ώστε σε λίγα χρόνια... Α, ένας βρυκόλακας. Συγγνώμη, κύριε βρυκόλακα. Μήπως μπορώ να σας βγάλω μια φωτογραφία με την κόρη μου. Ευχαριστώ. Ορίστε, τι έλεγα. Όταν μεγαλώσω, θες να τα φτιάξουμε. Ευχαριστώ. Μας έχουν ξεφτυλίσει τόσο που κανείς δεν μας παίρνει πια σοβαρά. Αυτός μου αρέσει πιο πολύ. Ο άλλος με τα κόκκινα που βγάλαμε φωτογραφία τα Χριστούγεννα με τρομάζει λίγο. Έχει δίκιο. Τώρα τα βλέπω όλα καθαρά. Ο Χάρος κινδυνεύει. Πρέπει να προλάβουμε! Βαν Χέλσινγκ! Κόμι Δράκουλα! Πίλια! Κόμι Δράκουλα! Ερμή! Μένιπε! Τι σκατά κάνετε? Ό,τι κι εσείς! Γιατί? Δεν θα περάσετε! Δεν θα περάσετε! Ο Χάρος θα μείνει μαζί μας! Επί αιώνες τον θέλαμε στο στρατόπεδό μας και εσύ τον έστειλες στα χέρια μας! Βαν Χέλσινγκ, κάτσε τους τόμφους! Δεν μασάω! Ρουφιόλα! Θες να φέρω το παλούκι? Πρόστιχε! Να μείνεις μακριά μου! Και εσύ και το παλούκι σου! Ακούστε, από ό,τι φαίνεται εσείς οι δύο έχετε τα προσωπικά σας. Μήπως να φύγουμε εμείς? Κανείς δεν φεύγει από το Φόρτς! Θα μείνετε εδώ για πάντα! Άλλαξέ με! Είσαι σίγουρη? Ναι! Ναι! Τώρα είμαστε ίδιοι. Τώρα μπορούμε να μείνουμε μαζί για πάντα. Ναι. Όχι, και θα σου πω. Μόλις σημείδε... έχω μια δουλειά. Κάτσε. Ξέμεινα από τσιγάρα. Χαρέ, τι συμβαίνει? Να, ξέρεις τι. Συμβαίνει ότι πριν ήσουν κομμενάρα και τώρα γίνεσαι σκατά. Sorry, ρε Μπέλα. Καλή τύχη με τον βρυκόλακα. Άντε, άντε, τα λέμε. Γεια. Θα με νιώσεις βαθιά όταν σε καρφώσω με το σκληρό μου παλούκι. Κι εγώ θα σε ρουφήξω μέχρι να σου πιω και την τελευταία σου σταγόνα. Παιδιά, δεν πάτε να νοικιάσετε κανένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Συγγνώμη κιόλας. Εσείς, έχω μια έκπτωση στα 3.000, σας τη δώσω. Συγγνώμη, διά, συγγνώμη. It's in dire, ηλίθιε. Πάμε να φύγουμε μάγκες. Έγινε μαλακία. Μπα. Δεν θα μείνεις με την Μπέλα για πάντα! Παιδιά, τι λέτε, την έχετε δει πως είναι? Φύγανε κόλλη, βυζιά, όλα. Σιγά μην κάτσω να φάω τη σύνταξη μου με ένα μάτσο κόκαλα. Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Η Λωτή μας, η Μπέλα,
Πώς μπόρεσε να αντισταθεί! Μαριά Έλσινγκ, ποτέ μην υποτιμάς την δύναμη της ανδρικής ανοριμότητας! Ναι, αυτό που είπε. Πάμε τώρα, πριν βγει αυτή! Μπαμπά, άλλο το φάγει! Να σφάγει your pussy, lotto! Your lotto pussy! We got a lotto pussy here! Χάρη! Χάρη, περίμενε! Με έκανες έτσι και φεύγεις! Και εγώ τώρα τι θα κάνω! Έντουαρντ! Έντουαρντ! Sorry, Μπέλα. Κάτι οι παιδιά έχουν κάτι αναψυκτικά που θέλουν να παγώσουν. Έντουαρντ! Εδώ! Yeah. Εδώ! Αλάκα! Τουλάχιστον τώρα μπορείς να κόψεις τη δίαιτα. Ναι, κύριε Κόμη, η Δράκουλα, εκείνο το λεσβιακό με τις βαμπυρίνες που είχαμε πει στην αρχή, μετράει? Πάει, ακόμα? Όχι. Έλειπε, σταμάτα! Θα πεταχτούμε κανένα καρπάτιο, θα παίξει φάση. Θα το σκοτώσω. Απέζει, το είδα στο μάτι σου εγώ τώρα. Έσκασε χαμογελάκι. Με λένε Έντουαρντ. Φιόλα! Δεν εννοώ εμένα, εννοείτε! Η μαμά σου φτιάξε μιλόπιτα. Στον παραθυλασμό, ας πούμε, δαγκώνουνε. Εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι αθάνατος. Δεν μπορώ να πεθάνω, αλλά άμα μου κόψεις το πουλί, δεν ξέρω αν ξαναφυτρώνει αυτό. Μενιπέ, το πουλί σου και την υπογραφή σου πρόσεχε που τα βάζεις. Ό,τι περάσει από αχαίροντα δεν ξαναγυρνάει. Το λέω. Ωραία, να πάμε δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, σε βλέπω τόση ώρα που δεν μιλάς. Απλά σκεφτόμουν ότι είναι. Παίρνω την σιωπή σου προς απάντησή μου. Δηλαδή, λέω εγώ, σκέφτομαι τώρα ότι εσύ είπες ναι, έτσι. φιλαράκο, κομή.